νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταρχάς και για τα παιδιά τα ίδια, το ότι ανταγωνίστηκαν με ομάδες από τα μεγαλύτερα και διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου, ομάδες από το Harvard, από το MIT, από το Stanford, από την Oxford, από το Cambridge, και κατάφεραν να φέρουν πίσω ένα ασημένιο μετάλλιο στην Κρήτη. Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα iGEM Crete του Πανεπιστημίου Κρήτης για το βρόσιμο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για ένα project που έχει ως στόχο την παραγωγή ενός φαρμακευτικού σκευάσματος ενάντια στην COVID-19, χρησιμοποιώντας τεχνικές της συνθετικής βιολογίας. Ήταν μία από τις πολλές ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι συζητώντας με τα παιδιά της ομάδας για το ποιο θα μπορούσε να είναι το project αυτό, το οποίο θα πήγαινε στο εξωτερικό. Πρώτη φορά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας. Όπως δήλωσαν στην εκπομπή Κρήτη σήμερα μέλη της ομάδας, τα βρόσιμα εμβόλια δεν είναι κάτι καινούριο για την αγορά. Ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν χώρες ανά τον κόσμο, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά σε διαθεσιμότητα εμβολίων, τους οδήγησε στην απόφαση να ασχοληθούν με την πανδημία του κορονοϊού, θέτοντας γερές βάσεις για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας. Καταλήξαμε μαζί με τα παιδιά να κάνουμε την προσπάθεια αυτή με ένα project το οποίο, όπως λέμε στα αγγλικά, είναι long shot, δηλαδή είναι high risk, high gain. Έχει μεγάλο ρίσκο, αλλά αν πετύχει θα δώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιδέα, αφού η δημιουργία τέτοιων σκευασμάτων δεν έχει δοκιμαστεί ξανά. Αυτή τη στιγμή η έρευνα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, καθώς οι ηθήνοντες είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν το εμβόλιο, το οποίο μάλιστα καλύπτει μεταλλάξεις όπως η Βρετανική και της Νοτίου Αφρικής. Και είμαστε στη διαδικασία να ταΐσουμε, να το πω έτσι απλοϊκά, ναι, αν μου επιτρέπετε, τα ζωά και τα πειραματόζωα για να δούμε αν θα αποκτήσουν ανοσία, μια ανοσία που ονομάζεται, που προκαλείται από το επιθήλιο του εντέρου.